techsmart.gr, τι κάνετε φίλοι μου, είμαι ο Βασίλης και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο, εδώ στο κανάλι μας. Λοιπόν, σήμερα σας έχω την πιο βαριά οθόνη που έχω φέρει ποτέ στο κανάλι. Οι παλαιότεροι ή οι συνδρομητές στο κανάλι που είστε πιο παλιοί, έχετε δει αρκετές οθόνες, έχουμε κάνει και διαγωνισμούς με οθόνες. Για εσάς τους καινούριους, δείτε και τα παλιά τα βίντεο και καλώς ήρθατε στο κανάλι. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε, ένα monitor της Philips, ένα επαγγελματικό monitor της Philips θα έλεγα. Έχω εδώ και το σκονάκι μου για να την ανεβάσουμε λίγο. Οπα, είναι η Brilliance 328P και έχει και ένα μακρινάρι από πίσω που δεν θα το θυμάστε ποτέ. Οπότε θα το βάλω στην περιγραφή το κωδικό μαζί και με άλλες πληροφορίες εφόσον σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, η συγκεκριμένη οθόνη είναι μια Quad HD. Έχω εδώ και το σκονάκι να τα διαβάζω, μην νομίζετε τα ξέρω απ' έξω, έτσι έχουμε γεράσει. 2560x1440, 31,5 ίντσες, 32 είναι, απλά τόσο είναι όσο μπορείτε να δείτε, 31,5. Είναι γύρω στα 80 εκατοστά ή διαγώνιος. Τι έχει αυτή η οθόνη? Ποια είναι η μαγιά της? Καταρχήν, ας το πάρουμε λίγο σχεδιαστικά να δούμε τι γίνεται. Δεν είναι μια οθόνη που θα πεις «Ουάου, τι ωραία λεπτά μπεζελάκια, τι ομορφιά, τι χάρη», αλλά είναι επαγγελματική. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχει απίστευτη ακρίβεια στα χρώματα. Έχει RGB της Adobe τα χρώματα και sRGB. Αυτό σημαίνει για έναν επαγγελματία που δουλεύει Photoshop, που δουλεύει Premiere, που δουλεύει προγράμματα σχεδιαστικά, είναι ό,τι καλύτερο. Μπορείς να βλέπεις τα χρώματα, για να το εξηγήσουμε απλά λόγια, όπως ακριβώς είναι. Όσοι ασχολείστε με τέτοια θα καταλάβετε. Την έχετε πατήσει πολλές φορές να στείλετε κάτι για εκτύπωση και να μην βγει. Εδώ δεν θα την πατήσεις. Έχει αυτή τη μεγάλη ακρίβεια. Λοιπόν, τι άλλο έτσι μας λέει, είναι HDR φυσικά. Δηλαδή το Netflix υποστηρίζει HDR. Βέβαια, το ότι η οθόνη είναι HDR δεν σημαίνει ότι θα βλέπουμε HDR. Θέλουμε κάποιες συγκεκριμένες κάρτες γραφικών να έχουμε και λίγο πιο αναβαθμισμένο μηχάνημα για να μπορούμε να δούμε σε HDR. Low blue light για να μην μας βγαίνουν τα μάτια. Καλό. Στα παιχνίδια, γιατί εγώ την δοκίμασα και σε games, το ότι έχει καλή γκάμα χρωμάτων και φαίνονται ωραία τα χρώματα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και φαινόταν καθαρά. Δηλαδή έβλεπες τις λεπτομέρειες, έβλεπες ωραία πραγματάκια, έπαιξα και το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, οπότε και να μην είσαι σχεδιαστής, θα την παίξεις, θα την πάρεις για games. Σας ξέρω, σας πονηρούλιδες, σας ξέρω. Τι άλλο να πούμε, έχουμε συνδεσιμότητα HDMI, εννοείται, έχουμε USB Type-C που μπορείς να συνδέσεις με ένα καλώδιο κάποια πιο μικρή συσκευή, audio in and out, δύο θύρες USB, έχουμε DUSB και φυσικά Display Port. Ένα, αν το πω σαν αρνητικό, είναι η μεγάλη της κατανάλωση, η ενεργειακή της κλάση είναι C, αλλά για κάποιον επαγγελματία ένα μηχάνημα αυτό αναγκαστικά θα καίει, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να τη δούμε και λίγο σχεδιαστικά. Απλή σχεδίαση, okay, εντάξει, βλέπετε υπάρχει η δυνατότητα της αυξομοίωσης ύψους και μπορεί επίσης να περιστραφεί, μισό λεπτό γιατί θα κάνω εγώ τη ζημιά, και τελείως όρθια, εδώ είσαι, πάρε να έχεις, πάρε εδώ και σκρόλαρε. Για κάτι επαγγελματίες, εδώ βλέπω και τις στιρούλες μας, okay. Και το ίδιο πάλι και εδώ. Ποτέ δεν είχα καταλάβει γιατί χρειάζεται η οθόνη να γυρνάει τόσο πολύ, και όμως αργότερα κατάλαβα γιατί πάνω στη δουλειά. Οπα, θα κάνω ζημιά, θα την κάνω αυτή τη ζημιά. Λοιπόν, και όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ βαριά. Γι' αυτό προσοχή να τη βάλετε σε ένα σταθερό σημείο. Αυτά λοιπόν για σήμερα, παιδιά. Αυτή ήταν η ωραία αυτή οθονίτσα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, την ευχαριστήθηκα, να ευχαριστήσω και την Extrovert που μου την έστειλε να τη δοκιμάσω και να την έχω μαζί μου για αρκετό καιρό, έτσι μην κρύβομαι. Τι να πω άλλο, αυτά παιδιά, θα βάλω link στην περιγραφή για να δείτε όλα τα specs της οθόνης, γιατί ό,τι και να πω εγώ ή ό,τι και να έχω στο σκονάκι μου δεν θα τα θυμάστε, οπότε θα μπείτε στο link και θα διαβάσετε τα specs. Γενικά, μια ωραία οθονίτσα της Philips. Αυτά από μένα, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αν σ' αρέσει να δεις τις οθονίτσες, ξέρεις από κάτω, καμπανάκι εκεί, τέτοια, όλα αυτά τα περίεργα, για να μπορέσω να φέρω κι άλλα τέτοια όμορφα γκατζετοειδή gadgets. Ήμουν ο Βασίλης, techsmart.gr, να μπαίνεις και στο site να βλέπεις εκεί όλα τα νέα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, bye!